συναδέλφους, συνάδελφοι, στην ΑΔΔΗ που είχαμε συνεδρία στο Γενικό Συμβούλιο προχτές, πήραμε απόφαση για απεργία στις 28 του Φλεβάρι. Το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΔΗ, οι συναδέλφους σας και οι συνάδελφοι προφανώς δεν έχουμε πλειοψηφία. Δεν είμαστε καν πρώτη δύναμη. Παρ' όλα αυτά, μπήκαμε στη συνεδρίαση. Μπήκαμε με μια πρόταση η οποία εκ των προτέρων ήταν μειοψηφική, αλλά βγήκαμε με απόφαση. Ήταν μια συνεδρίαση η οποία ήταν εξαιρετική, είχε διαπάλη, είχε αντιπαράθεση. Τα καταφέραμε. Γιατί ξεκινάω με αυτό? Γιατί, συναδέλφους και συνάδελφοι, δεν χρειάζεται, δεν είναι απαραίτητη η απόλυτη πλειοψηφία για να παίρνονται αποφάσεις, για να μπορούμε να συσπηρώνουμε κόσμο, για να κινητοποιούμε εργαζόμενους. Μια σειρά από συνδικαλιστικούς φορείς, δευτεροβάθμιους και πρωτοβάθμιους, είχαν ήδη πάρει απόφαση για απεργία και σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις ήταν και ομόφωνοι, όπως είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας. Αυτοί στην ΑΔΔΗ λοιπόν θέλανε στις 28 του Φλεβάρι να κάνουμε ένα μνημόσυνο. Θέλανε να αποσυνδέσουμε από το νόημα που προσπαθούσαμε εμείς να δώσουμε και από το νόημα που απέκτησε η συγκεκριμένη ημερομηνία μετά το τραγικό δυστύχημα, από το έγκλημα, το νόημα που τους έδωσαν τα 2,5 εκατομμύρια του κόσμου που συνολικά κινητοποιήθηκαν την προηγούμενη άνοιξη και κατέβηκαν στον δρόμο με το σύνθημα «Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας». Σε αυτή τη βάση λοιπόν έχει νόημα η απόφαση για την απεργία. Όλα αυτά δείχνουν ότι ο τρόπος δουλειάς που προτείνουμε για να πάμε και στα υπόλοιπα συνδικαλιστικά όργανα που μέχρι τώρα δεν έχουν αποφασίσει, δηλαδή με καλή προετοιμασία, με καταμερισμό στη θεματολογία των τοποθετήσεων, με ειλικρινή απεύθυνση σε κάθε προβληματισμένο αγωνιστή, είτε είναι συνδικαλιστής είτε απλώς εργαζόμενος, δείχνουν την προοπτική ώστε στις 28 του Φλεβάρι οι δρόμοι να πλημμυρίσουν, οι χώροι εργασίας να νεκρώσουν. Άρα λοιπόν στις 28 το δημόσιο σε όλη την Ελλάδα απεργεί. Στις 8 του Φλεβάρι επίσης πήραμε απόφαση για στάση εργασίας, οπότε οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα θα είναι στο πλευρό των φοιτητών, όπως ήταν και όλο το προηγούμενο διάστημα, και στα 3 συλλαλητήρια των προηγούμενων εβδομάδων συμμετείχαν με απόφαση του αντίστοιχου του νομαρχιακού τμήματος. Και να κλείσω με το εξής. Ότι συνεχίζουμε ακούραστα με στόχο να φτάσουμε σε όσους περισσότερους εργαζόμενους μπορούμε. Με αυτό θα μετρηθούμε, συναδέλφες και συνάδελφοι, σε πόσους χώρους δουλειάς θα καταφέρουμε να μην πάει κανένας να δουλέψει, πόσοι χώροι δουλειάς θα νεκρώσουν δηλαδή, πόσο οι πλατείες θα γεμίσουν και θα πλημμυρίσουν από κόσμο στις 28. Καλή δύναμη σας.